Γεια σας. Ευχαριστήσω τον Ορέστη τον Λιοντάκο για την πρόσκληση. Είμαι ψυχίατρος και ασχολούμαι με τη... έρχομαι από το χώρο των διαταραχών μνήμης. Ασχολούμαι με τις άνοιες. Υπάρχουν πολλές μορφές άνοιας που επηρεάζουν όχι μόνο την νοητική λειτουργία, αλλά επηρεάζουν και αυτό το οποίο λέμε κοινωνική συμπεριφορά. Πρακτικά όλες οι μορφές άνοιες επηρεάζουν, ακόμη και η Αλτσχάιμερ, σιγά σιγά όσο επιδεινώνεται ο ασθενής, αλλά υπάρχουν μορφές οι οποίες επιδεινώνουν αυτό το οποίο λέμε κοινωνικότητα του ανθρώπου, συμπεριφορά του ανθρώπου σχεδόν από την αρχή. Ένα παράδειγμα είναι οι μετωποκροταφικές άνοιες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες άμα είσαι και ψυχίατρος. Τα τελευταία χρόνια, τα 15-20 τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί ένας καινούριος όρος στην νευροψυχολογία, κοινωνική νόηση. Δεν είναι ακριβώς καινούριος, είναι το αμπαλάζ πολλών παλαιότερων προσπαθειών για αυτό το χώρο. Πλέον έχει περάσει στην καθημερινή κλινική πράξη. Η κοινωνική νόηση είναι αυτή η ικανότητα, η νοητική ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί στο κοινωνικό του περιβάλλον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο θεωρητικά, να δούμε ποιες περιοχές εξυπηρετούν την κοινωνική νόηση και να δούμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε στην καθημερινή μας κλινική πράξη την κοινωνική νόηση. Και πάλι σας λέω από την πλευρά των νοητικών διαταραχών, ενδεχομένως υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη σχιζοφρένεια, για τον αυτισμό και για άλλες καταστάσεις. Ορισμένες αρχές. Οι διάφορες λειτουργίες δεν συμβαίνουν με συριακό τρόπο, αλλά παράλληλα και είναι αλληλοεξαρτώμενες. Οι περιοχές του εγκεφάλου δεν σχετίζονται με μία μόνο λειτουργία. Δεν είναι όπως Μπροκά, Βέρνικε, και εκεί δεν είναι έτσι, αλλά στην περιοχή της κοινωνικής νόησης τα πράγματα είναι πιο μπλεγμένα. Και οι περιοχές του εγκεφάλου οργανώνονται σε μεγάλα δίκτυα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για να ξεκινήσω να συμπεριφέρομαι στο περιβάλλον μου, να κινούμε στο περιβάλλον μου με άλλους ανθρώπους, έχω ανάγκη τα ερεθίσματα, να προσλάβω τα ερεθίσματα. Η ετρακτοειδής έλικα, ιδιαίτερα δεξιά για την αντίληψη των προσώπων και της συναισθηματικής τους έκφρασης. Η κροταφοειδιακή συμβολή για την ανίχνευση των κινήσεων του σώματος και η άνω-κροταφική έλικα για την αντίληψη του λόγου, των κινήσεων του στόματος και των χιλίων. Εκεί πέρα γίνεται η αντίληψη του πώς είναι ο διπλανός μου, πώς είναι ο χώρος των ανθρώπων που βλέπω γύρω μου. Όπως είπε και η κυρία Δερμόν, καλά το λέω, οι αμυγδαλοειδείς πυρήνες εκφορτίζουν κυρίως στην απειλή και στο φόβο. Είναι ένα γρήγορο επιβιωματικό εργαλείο για να δω αν με παίρνει να είμαι με κάποιον ή να σηκωθώ να φύγω. Και αντιδρούν έντονα στο μη αναμενόμενο ερέθισμα και στα ερεθίσματα απειλής. Η νήσος. Η νήσος είναι ένα κομβικό σημείο, ιδιαίτερα στον άνθρωπο. Γίνεται η σύνδεξη της πληροφορίας που έρχεται από τις οπίστιες περιοχές και από την εσωτερική κατάσταση, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, τι feeling έχει, είναι αυτό το οποίο λένε οι Αγγλοσάξονες το gut feeling. Τι νιώθω. Εκτιμάω ίσως γρήγορα τη σημαντικότητα των εισερχομένων πληροφοριών και τις φέρνει σε μεγαλύτερη συνειδητότητα και βέβαια είναι σε άμεση συνάρτηση με το πρόστιο προσαγώγιο το οποίο κινητοποιεί τα πρωτογενή αυτόνομα χέρια. Κοχωμετωπίος λοιός, μια σημαντική περιοχή η οποία ελέγχει την πληροφορία ως προς τη διάσταση αμοιβής και τιμωρία. Ξέρουμε σήμερα ότι οι πλάγιες περιοχές έχουν περισσότερο σχέση με την τιμωρία, οι δε εσωτερικές περιοχές που είναι προς τη μέση γραμμή ελέγχουν καλύτερα την διάσταση της αμοιβής. Μετέχει στην απευαισθητοποίηση των αλγογόνων ερεθισμάτων και επαναφέρει βέβαια τους αμυγδαλοειδείς πυρήνες στη θέση ισορροπίας, αυτό που είδαμε προηγουμένως. Κροταφικός πόλος. Γίνεται σύνδεση διαφόρων αισθήσεων, των κοινωνικών ερεθισμάτων και με την κοινωνική μνήμη. Αναγνώριση συναισθημάτων, η υποκειμενική εμπειρία. Καταλαβαίνω ότι νιώθω κάτι, έχω την αίσθηση
το σύστημα της νήσου με την πρόστια μοίρα του προσαγωγή. Αυτό εδώ το σύστημα, το οποίο θα το δούμε και λίγο αργότερα με, τη σύνδεσή τους με τα phonic onomo neurons, γίνεται η αναγνώριση των συναισθημάτων και η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, όπως είπε και η κυρία Δερμόν, με το mirror neuron σύστημα που βλέπουμε με τους κατοπτρικούς νευρώνες, καταλαβαίνω τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Αναγνώριση ορίων εαυτού, κροταφό βρεγματική περιοχή και η ανώτερη απαρτίωσή τους. Βλέπουμε ότι πολλές φορές για το ίδιο θέμα, ανάλογα και με, βλέπουμε ότι έρχονται τα ίδια περίπου ίδιες περιοχές του εγκεφάλου, νευρονικό δίκτυο μνήμης για την προβολή στο μέλλον και στο παρελθόν, πλαγιοραχίας λιός, μέσος μετοφυτίας λιός, δεξιά άνω κροταφική έλικα, κροταφοβρεγματική περιοχή, κροταφικός πόλος και μέσος κονχομετοπίας λιός. Όλα αυτά συντύκονται και ρυθμίζονται η συμπεριφορά μας με τον πλαγιοραχίαιο φλοιό. Είναι ωραία αυτά. Πώς βγαίνουν? Θα σας μιλήσω από την πλευρά των διαταραχών μνήμης. Βλέπουμε εδώ μια δουλειά της Kate Rankin στο Brain το 2006, ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν σχέση με την ενσυναίσθηση είναι κυρίως δεξιά. Είναι ο κροταφικός πόλος και είναι και εδώ το γόνατο του προσαγωγείου και η νήσος. Και όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν δύο περιοχές. Η περιοχή εδώ, κυρίως του κροταφικού πόλου, έχει σχέση με αυτό το οποίο λέμε εμείς οι Έλληνες συμπάσχο. Οι δε περιοχές στο γόνατο του προσαγωγείου έχουν περισσότερο σχέση με την νοητική έκφραση της ενσυναίσθησης, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι ο άλλος πονάει. Το ίδιο εδώ πέρα βλέπουμε ότι μόνο οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται δεξιά έχουν σχέση με την ενσυναίσθηση. Ποιες περιοχές έχουν σχέση με την παρατήρηση του εαυτού μέσα στο περιβάλλον, στο κοινωνικό μου περιβάλλον? Βλέπουμε δεξιά περιοχές, όπως είναι στον κόγχο μετωπιαίο φλοιό, στην πρόστια περιοχή του προμετωπιαίου, το ίδιο και εδώ. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλη αυτή την... Βλέπουμε ότι οι εκτεταμένες περιοχές του εγκεφάλου ασχολούνται κυρίως δεξιά, είναι περισσότερο πλαγιωμένες δεξιά, ασχολούνται περισσότερο με αυτό το οποίο λέμε κοινωνική νόηση. Κάποιες ερωτήσεις μέχρι εδώ? Να ρωτήσω κάτι σου. Αυτό που δεις εσύ είναι το δεξιό, αλλά μπορεί να είσαι δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες, είναι άσχετο αυτό? Κυρίως είναι σε δεξιόχειρες. Περισσότερες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει είναι σε δεξιόχειρες. Αποφεύγουν πολλές φορές να εντάξουν μέσα αριστερόχειρες, γιατί στους αριστερόχειρες είναι λίγο τα πράγματα, δεν είναι πάντοτε το αντίθετα πλαγιωμένα, οπότε συνήθως είναι δεξιόχειρες. Εκείνο που με ενδιέφερε πάρα πολύ είναι αν υπάρχουν εργαλεία τα οποία να μπορώ στην καθημερινή μου κλινική πράξη να αποτιμήσω, να εκτιμήσω την κοινωνική συμπεριφορά και την κοινωνική νόηση αυτών των ανθρώπων. Ιδιαίτερα των ασθενών που έχουν μετωπιαία και κροταφικά προβλήματα, είτε από εγκεφαλικά είτε από εκφύλιση. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τα οποία είναι ιδιαίτερα κρατάνε πολλή ώρα, πολλές φορές δείχνεις βίντεο στους ανθρώπους, πρέπει να σου απαντήσουν. Έψαχνα μια ζωή εργαλεία τα οποία να είναι εύκολα, εύχριστα και ελεύθερα, να μπορείς να τα βρεις στο δίκτυο. Και τελικά από την Αμερικάνικη Νευρολογική Εταιρεία το 2012 έγινε συνοψής τρία εργαλεία. Το Interpersonal Reactivity Index, το οποίο εκτιμά την ενσυναίσθηση.
έχει τέσσερις κλίμακες και χρησιμοποιεί τις δύο κλίμακες. Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δίνεις στο φροντιστή, ο οποίος έχει να απαντήσει σε 14 ερωτήσεις και έχει την γνωστική ενσυναίσθηση και την θυμική ενσυναίσθηση, αυτές τις δύο καταστάσεις από τιμά του ασθενούς του. Το Revisited Self-Monitoring Scale, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την παρατήρηση του εαυτού, και αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δίνεται στον φροντιστή, χωρίζεται σε δύο υποκλίμακες, την ικανότητα τροποποίησης της παρουσίασης του εαυτού και στην ευαισθησία κατανόησης της έκφρασης συμπεριφοράς των άλλων, και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει ερωτήσεις του τύπου «Επιτρέπεται να φάμε μακαρόνια με τα χέρια στην κοινωνία μας?». Έχει 22 καταστάσεις, η ερώτηση, η απάντηση είναι ναι, όχι, αυτό δίνεται στον ασθενή και θα πρέπει ο ίδιος να απαντήσει αν επιτρέπεται ή όχι. Και δώσαμε αυτό το... Αυτό είναι μια εργασία η οποία τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη το πρώτο της κομμάτι είναι η υποδημοσίευση. Αυτή η κλίμακα, η οποία ελέγχει την ενσυναίσθηση, κυρίως χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο υποκλίμακες, την υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου και το συναισθηματικό ενδιαφέρον. Είναι μια εργασία η οποία έγινε σε 272 άτομα, των οποίων η 60 είναι φυσιολογική. Και οι διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες είναι οι φυσιολογικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήπια νοητική διαταραχή, άνθρωποι με Alzheimer, άνθρωποι με ασθένεια σωμάτων Lewy body. Εδώ είναι οι διάφοροι υπότυποι της μετωποκροταφικής άνοιας. Ο κύριος υπότυπος εδώ πέρα είναι το behavioral variant, είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο μετωπίο τους λογό κυρίως δεξιά ατροφία και έχουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά συμπεριφορικά συμπτώματα. Η primary progressive non-fluent aphasia, η μυεφράδης αφασία, η κροταφική παραλλαγή της μέτωπο κροταφικής που επηρεάζει περισσότερο τους κροταφικούς λογούς, η φιλιοβασική άνοια και η νόσος πάλης. Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, σε αυτό το ερωτηματολόγιο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη μετωπιαία παραλλαγή της μέτωπο κροταφικής, που έχουν κυρίως πάρα πολλά προβλήματα, έχουν δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία στην ενσυναίσθηση. Δεν αντιλαμβάνονται εύκολα τον πόνο των άλλων, δεν αντιλαμβάνονται εύκολα τα συναισθήματα των άλλων. Γι' αυτό γίνονται πολλές φορές και ιδιαίτερα κακοί. Κατεβάζουν το παντελόνι τους και κατουράνε. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό μπορεί να πειράξει. Λένε χυδαία πράγματα σε γυναίκες. Δεν τους ενδιαφέρει ότι αυτό μπορεί να ενοχλήσει. Ένας λόγος είναι ότι το σύστημα αυτό της ενσυναίσθησης, το οποίο είναι σημαντικό για την κοινωνική συμπεριφορά τους, έχει αρχίσει σιγά σιγά να αποδομείται. Αξιολόγηση με αυτό το εργαλείο, το οποίο κυρίως έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την παρατήρηση του εαυτού, χωρίζεται σε δύο υποκλίμακες, την ικανότητα τροποποίησης της συμπεριφοράς μας και την ευαισθησία και κατανόηση της έκφρασης της συμπεριφοράς των άλλων. Στο ίδιο εργαλείο βλέπουμε και πάλι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την μέτωπο κροταφική, την μετωπία παραλλαγή, όπως και αυτοί οι οποίοι έχουν την κροταφική παραλλαγή της νόσου, υπολείπονται, δεν μπορούν δηλαδή να τροποποιήσουν, δεν αντιλαμβάνονται πλήρως ούτε τη συμπεριφορά των άλλων, αλλά ούτε και μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, ούτως ώστε να είναι κοινωνικά αποδεκτή. Το ίδιο και εδώ. Και σε αυτήν εδώ την κλίμακα, η οποία έχει τις 22 ερωτήσεις ναι, όχι, για ευρέως κοινωνικά θέματα, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Πρέπει, παραδείγματος χάρη, σε μια γυναίκα να λες άσχημα πράγματα. Πρέπει
να τρως τα μακαρόνια με τα χέρια. Επιτρέπεται να γελάς αν κάποιος πέσει κάτω. Είναι ερωτήσεις στις οποίες είναι κοινωνικά απαγορεύεται. Βλέπουμε, σε αυτήν εδώ βλέπουμε ότι παίζουν ρόλο οι μετοπίες περιοχές, κυρίως δεξιά. Και η μέτωπο πρωταρχική και πάλι φαίνεται να διαφέρει. Τρία εργαλεία, αρκετές, τα δύο είναι για τους ασθενείς, για το φροντιστή, το ένα εργαλείο είναι για τον ίδιο τον ασθενή και κάναμε μια προσπάθεια να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε από αυτά τα τρία εργαλεία ποιες ερωτήσεις είναι εκείνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο ώστε αν μπορούσαμε με 5 ή 6 ερωτήσεις να τις χρησιμοποιούμε πολύ γρήγορα στο γραφείο μας και να αποτιμούμε την κοινωνική συμπεριφορά και την κοινωνική νόηση του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι από ένα πόστερ το οποίο παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ψυχογυριατρικό Συνέδριο. Τέλος πάντων, βρήκαμε ότι 7 ερωτήσεις μπορούν να διακρίνουν με αξιοσημείωτα τόσο την μετοπία παραλλαγή όσο και την κροταφική παραλλαγή της μέτωπο προεδρικής από τις άλλες διαγνωστικές κατηγορίες, Αλτσχάιμερ, η πιανοητική και κυρίως από τους φυσιολογικούς. Είναι 2 ερωτήσεις από το πρώτο ερωτηματολόγιο το οποίο εκτιμά την ενσυναίσθηση, 2 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο το οποίο εκτιμά την ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να την τροποποιεί και 2 δεν βρήκαμε καμία επίσης 2 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο ναι-όχι της κοινωνικής συμπεριφοράς και 2 και το να δείχνει κανένας αν μπορεί να αποτιμήσει ο ασθενής του ορισμένα πρόσωπα, ορισμένα συναισθήματα. Μπορείτε να φανταστείτε ποια συναισθήματα παίζουν ρόλο. Φόβος και θυμός. Φόβος και θυμός. Αυτά τα 2 αρνητικά συναισθήματα, φόβος και θυμός. Φόβος και θυμός. Δείχνεις πρόσωπα και πρέπει να σου πεις ποιο συνέστημα είναι ή να ταυτοποιήσει το συνέστημα ενός προσώπου θυμωμένου με 4-5 πρόσωπα από κάτω. Φόβος και θυμός φαίνεται ότι διαφοροποιούν αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όπου καταστρέφεται, αυτό που έλεγε η κυρία Δεμό προηγουμένως, όπου καταστρέφεται η αμυγδαλή και στην μετοπιαία παραλλαγή και στην κροταφική παραλλαγή της μετωποκροταφικής καταστρέφεται η αμυγδαλή, δεν αποτιμούν το φόβο και το θυμό. Δεν μπορούν να το αποτιμήσουν, καταστρέφονται αυτό και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι γίνονται υπερδραστήριοι και δεν φοβούνται, πρακτικά δεν φοβούνται. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν φοβάται δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε κοινωνικό περιβάλλον. Γίνεται επικίνδυνος και το κοινωνικό του περιβάλλον τον απομονώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο πρόβλημα το οποίο τώρα μετατρέπεται σε ερωτηματολόγια.